Οριακή είναι η κατάσταση λειτουργίας του νοσοκομείου Δράμας, το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σήμερα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Δράμας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Σωματείου, κ. Χαλβίδης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι παραμένει χωρίς διοικητή, χωρίς φαρμακοποιό, χωρίς το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό και από όσο τουλάχιστον υποστηρίζει, οι συγχωνεύσεις των κλινικών που έγιναν έως και σήμερα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, γιατί ο στόχος και ο προορισμός τους ήταν να μειωθούν τα έξοδα και όχι βεβαίως το καλό της δημόσιας υγείας. Τα ευρωπαϊκά στάνταρ, η αναλογία κρεβατιού προς εργαζόμενο είναι ένα κρεβάτι 2,5 εργαζόμενοι. Δηλαδή το νοσοκομείο μας που έχει 250 κρεβάτια πρέπει να έχει 625 συνολικά προσωπικό άτομα, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 445. 2011-2012 90 αποχωρήσεις από όλες τις ειδικότητες χωρίς καμία πρόσληψη. Το προσωπικό, είτε νοσηλευτικό, διοικητικό, βοηθητικό, βρίσκεται στα όρια του. Είναι χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό και παρόλα αυτά είναι και απλήρωτο από τον Νοέμβριο του 2012 για τις υπερορίες, τα εξαιρέσιμα και τα νυχτερινά. Οι νοσοκόμοι είναι ελάχιστοι, αναγκάζονται και δουλεύουν χωρίς ρεπό σε όλες τις βάρδιες. Συνέχεια έχουμε απώλειες για λόγους υγείας. Οι οδηγοί επίσης είναι πολύ λίγοι, με αποτέλεσμα να μην γίνεται η απογευματινή βάρδια από τα στενοφόρα του νοσοκομείου και να φτάσουν στο σημείο να συζητούν για να σταματήσει και η βραδινή βάρδια. Οπότε δηλαδή θα είναι απόγευμα και βράδυ ο νομός με ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φύλαξη δεν υπάρχει, γιατί οι φύλακες έχουν συνταξιδοτηθεί. Έχουν μείνει ελάχιστοι που δεν μπορούν να βγάλουν 24 ώρες βάρδια. Σύντηση, εστίαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι τραπεζοκόμοι είναι 7 άτομα τα οποία δεν μπορούν να βγάλουν βάρδια και να ταΐσουν όλες τις κλινικές, και οι μάγειρες επίσης με ένα άτομο που αποχώρησε λόγω υγείας δεν μπορούν να μαγειρέψουν για όλο αυτόν τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει στα πλυντήρια και στα σιδηρωτήρια, όπου ένα άτομο προσπαθεί να πλύνει όλο αυτόν τον όγκο των ρούχων που έχουμε, συντόνια, κουβέρτες, ρούχα, και 2 άτομα να τα σιδερώσουν. Δεν έχουμε εργάτες γενικών καθηκόντων για να μεταφέρουν τα υλικά στις κλινικές, με αποτέλεσμα το προσωπικό των κλινικών, με όλα αυτά που κάνει, να έχει και την έγνοια να μεταφέρει ορούς, φάρμακα κτλ. Η διατροφή, το ίδιο συμβαίνει και στο διοικητικό προσωπικό, με ραγδαίες και πολλές αποχωρήσεις προσωπικού. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουν προσωπικό ούτε καν για τις βασικές διοικητικές εργασίες. Η διατροφή των ασθενών, η οποία είναι και ένα σημαντικό κομμάτι λειτουργίας του νοσοκομείου, γιατί έχουμε ασθενείς που έχουν ειδικές δίαιτες, παραδείγματος χάρη οι διαβητικοί ή οι προεγχειρητικοί με την χειρητική, δεν γίνεται το διαιτολόγιο από ειδικευμένο προσωπικό. Δεν έχουμε διαιτολόγο εδώ και 3 χρόνια και το προσωπικό βγαίνει εκ των ενόντων και δεν ξέρουμε αν έτσι πρέπει να γίνεται σε ένα νοσοκομείο που θέλει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που μιλάμε είναι το φαρμακείο. Ξέρετε την ιστορία, την έχετε ξαναζήσει από το 2008. 5 χρόνια δεν ήταν αρκετά για να προσλάβουν 2 φαρμακοποιούς που ζητούσαμε και να λυθεί το πρόβλημα. Εδώ και ένα μήνα δεν έχουμε πάλι φαρμακοποιό και αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα στα φάρμακα, στις παραγγελίες των φαρμάκων, των αντιδραστηρίων και στις χρώσεις των φαρμάκων. Δηλαδή, με αυτήν την κατάσταση χάνει και χρήματα το νοσοκομείο. Ένας βοηθός φαρμακείου είναι αναγκασμένος να κάνει όλες αυτές τις δουλειές χωρίς να είναι αρμοδιότητά του, και παρόλα αυτά ο άνθρωπος προσπαθεί να μην υπάρξει πρόβλημα. Έχουμε και τους ασθενείς που παίρνουν φάρμακα εκτός σε οποίοι που πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους από το νοσοκομείο και αναγκάζονται με αυτήν την κατάσταση να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να τα πάρουν. Σε αυτά έρχονται οι ελλείψεις υλικών, που είναι γάντια, ελαστικοί επίδεσμοι, καθετήρες, συσκευές νεφελοποίησης. Συνήθως τώρα τι γίνεται, έχουμε υλικά για το πρώτο 15ήμερο. Μετά το πρώτο 15ήμερο εξαντλούνται τα υλικά που παραγγέλνουν και δεν υπάρχουν υλικά και όλες οι κλινικές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όπως ξέρετε, σαν επαρχιακό νοσοκομείο εφημερεύουμε όλο το 24ωρο, 30 μέρες το μήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλινικές στο νοσοκομείο που έχουν 2 γιατρούς, με αποτέλεσμα να εφημερεύουν 20 μέρες το μήνα, 10 μέρες το νοσοκομείο μένει ακάλυπτο,
με αποτέλεσμα κάποιος ασθενής που έρχεται, αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, να αναγκάζεται να πάει στην Καβάλα ή σε μια άλλη πόλη που έχει κλινική που λειτουργεί. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους φορείς του νομού, στο Δήμο, στην περιφέρεια, στους συλλόγους που είναι σχετικοί με την υγεία, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, τους συλλόγους των ατόμων που εμπλέκονται στην υγεία, διαβητική, καρκινοπαθής, αλλά και σε όλους τους πολίτες, να στηρίξουν την προσπάθειά μας, η οποία θα έχει και συνέχεια με διάφορες κινητοποιήσεις που θα κάνουμε και μέσα στην πόλη και στο νοσοκομείο, γιατί πιστεύουμε ότι η υγεία είναι ένα αγαθό αδιαπραγμάτευτο και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη του, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε αν αύριο ή μεθαύριο αυτό το νοσοκομείο θα λειτουργεί ή θα μπει σε αναστολή λειτουργίας. Ξέρουν πολύ καλά οι άρχοντες, οι τοπικοί άρχοντες, τα ζητήματα που προκύπτουν. Απλώς ενδεχομένως δεν ξέρουν τα νέα προβλήματα που προκύψανε. Γιατί από τότε πραγματικά πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο δεν κάναν τίποτε, αλλά και τα πράγματα αφέθηκαν να πάνε προς το χειρότερο. Συμμετείχαμε, είναι ενημερωμένοι. Το ζήτημα αφορά καταρχήν τους εργαζόμενους στον χώρο του νοσοκομείου, αλλά πρωτίστως αφορά τους χρήστες. Αφορά όλη την κοινωνία της Δράμας, όλη την κοινωνία του νομού Δράμας και όχι μόνο, γιατί ξέρετε το νοσοκομείο δέχεται επισκέπτες από τους γύρω νομούς. Αφορά όλη την κοινωνία της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, αυτό που είπε ο προηγούμενος πρόεδρος, ότι δηλαδή καλούμε τον κόσμο σε μια συστράτευση αντίστασης και πίεσης, έτσι ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να προωθηθούν με κατεύθυνση στην επίλυσή τους. Και θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση στον κόσμο. Το ότι δεν έχει κάποια υλικά το νοσοκομείο και ότι αναγκάζεται κάποιος εργαζόμενος να ζητήσει από τον συνοδό να φέρει κάποια υλικά. Δεν φταίει ο εργαζόμενος. Ας είναι και ο κόσμος, καταλαβαίνουμε τον πόνο του, καταλαβαίνουμε την δυσκολία που υπάρχει γενικότερα, αλλά δεν φταίει ο εργαζόμενος, δεν έχει και δεν τους δίνει. Δεν του δίνουν για να χορηγήσει. Και πρέπει και να τονίσουμε επίσης το γεγονός ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων είναι στο κόκκινο, εργάζεται στο κόκκινο. Ξέρετε πόσα ρεπό έχουν να παίρνουν συνάδελφοι. Και εδώ και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Ρεπό. Άδειες.